Πάμε τώρα στην αντίπερα όχθη, την ομάδα του Μακεδονικού Γέφυρας. Νίκος Καλτσίδης κοντά μου, ποδοσφαιριστής των φιλοξενουμένων. Δύο λόγια και από σένα, Νίκο, για τη σημερινή εμφάνιση της ομάδας, την οποία θεωρώ πάντως ανώτερη αυτής που έγινε πριν από δύο εβδομάδες. Ωστόσο, δεν ήταν αρκετή για να πάρετε έστω και το βαθμό της ισοπαλίας. Σίγουρα ήμασταν πολύ πιο προπονημένοι, πολύ πιο ανεβασμένοι από πριν από δύο εβδομάδες. Πιστεύω το παιχνίδι το σημερινό αξίζει να το πάρουμε. Εντάξει, δεν μας έθελε η τύχη. Πιστεύω ότι δώσαμε το 100% του εαυτού μας. Θα δείξει την πορεία. Μάλιστα. Πιστεύεις ότι η ομάδα σου αρχίζει να ανεβάζει λίγο στροφές, γιατί καθυστέρησε στην πραγματοποίηση των μεταγραφών, καθυστέρησε στην προετοιμασία. Οπότε λοιπόν εύκολα καταλαβαίνει κανείς ότι είστε λίγο πίσω από όλους τους υπόλοιπους. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολλές καινούριες προσθήκες συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού μου. Πιστεύω θέλει λίγο χρόνο η ομάδα να στρώσει. Κατά τα άλλα, πιστεύω θα έχει μια πολύ καλή πορεία. Μάλιστα. Θα αντιστραφεί γρήγορα, πιστεύεις, αυτό το αρνητικό βαθμολογικό κλίμα και η ομάδα θα περάσει γρήγορα στα σύν. Ευελπιστώ το συντομότερο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία. Λοιπόν, εδώ ολοκληρώσαμε την μετάδοσή μας αλλά και τις συνεντεύξεις από το γήπεδο του Καλοχωρίου. Μας μίλησαν δύο ποδοσφαιριστές, νεαροί από τη μία και από την άλλη ομάδα. Θα τα πούμε πλέον στην επόμενη μετάδοση, στον επόμενο αγώνα. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά και να έχετε ένα όμορφο βράδυ Κυριακής. Γεια σας!